Ανασκαφή στην αρχαία Αμφίπολη έφερε στο φως εντυπωσιακό τάφο. Τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι πολλά. Πρόκειται για έναν μεγάλο βασιλικό τάφο. Από τη μεριά της η προϊσταμένη της Καπαΐτα Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κατερίνα Περιστέρη τηρήσει γη ηχθείως για το όλο ζήτημα, ενώ ενημερώνει καθημερινά για όλες τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Κατερίνα Περιστέρη στην 27η Αρχαιολογική Επιστημονική Συνάντηση που διεξήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τα δύο τελευταία έτη τη διεξαγωγή των ανασκαφών στον Λόφο Καστά, αποκαλύπτεται ένας μοναδικός ταφικός περίβολος στον κόσμο λόγω του μεγέθους του που αγγίζει τα 500 περίπου μέτρα με ακριβείς αναλογίες ύψους 3 μέτρων και συνολικού μήκους 497 μέτρων. Τον Ιούνιο, μετά τη χρηματοδότηση των 100.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι ανασκαφές που είχαν σταματήσει λόγω χειμερινής περίοδου συνεχίστηκαν, με την κυρία Περιστέρη να απομακρύνει αρχικά τους τόνους χώματος που σκέπαζαν τον Λόφο Καστά και στη συνέχεια να ολοκληρώνει την ανασκαφή του μεγαλοπρεπού σταφικού περιβόλου που χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. Όπως και αν έχει, πρόκειται για μια πολύ σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη και όλοι περιμένουν με αδημονία την συνέχεια της. Από τα ήδη δημοσιευμένα πράγματα που έχουν βγει και από την κυρία Περιστέρη αλλά και από τον ίδιο τύπο για την ανασκαφή στην Αμφίπολη, στο Καστά της Αμφίπολης, σίγουρα είναι κάτι σημαντικό. Μόνο άλλωστε το δείχνουν και οι φωτογραφίες από τον περίβολο. Είναι κάτι σημαντικό γιατί υπάρχει και όρθο μαρμάρος. Δεν είναι ένας απλός περίβολος ενός ταφικού συνόλου. Παρόλα αυτά όμως για την τελευταία προημερών εξκαφή, ανασκαφή που είχε γίνει στην περιοχή δεν υπάρχει κάτι επίσημο ούτε από το site του Υπουργείου ούτε από την ίδια εφορία Σερών. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Βέβαια δεν μπορούμε να σταθούμε σε πράγματα τα οποία έχουν υποθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν σφίγγες εκατέρωθεν της εισόδου. Όλα αυτά όμως δεν έχουν βγει από επίσημα είτε από το Υπουργείο είτε από την ίδια φορία, οπότε δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Αν λάβουμε υπόψη με τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα πράγματα για το περίβολο, είναι σίγουρα κάτι σημαντικό, δεν είναι κάτι απλό. Σας είπα, όπως η ορθομαρμάρωση, η όλη η κατασκευή του περιβόλου δείχνει κάτι σημαντικό. Και αυτό βέβαια θα αναδείξει το χώρο, αλλά και τον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Επειδή είχατε υπηρετήσει και σε εκείνη την περιοχή, φαντάζομαι ότι αυτή η γη κρύβει πολλές εκπλήξεις ακόμη στο μέλλον για όλους μας. Όχι μόνο η περιοχή της Αμφίπολης, όπου κάτι σημαντικό φαίνεται να ανακαλύπτεται, αλλά και εδώ στη δική μας περιοχή. Ναι, είχα υπηρετήσει το 1994 στην Αμφίπολη με διάφορες ανασκαφικές δράσεις που γινόταν τότε. Βέβαια οι κάτοικοι της περιοχής γι' αυτό το συγκεκριμένο Λόφο Καστά είχαν διάφορες αναφορές. Συγκεκριμένα μου είχαν αναφερθεί ότι εκεί υπάρχει κάποιος τάφος, κάποιο ταφικό συγκρότημα, ακόμη και ο τάφος της Ροξάνης. Βέβαια όλα αυτά σας λέω. Τελευταίες γυναίκες του Μεγαλέξανδρου. Του Μεγαλέξανδρου, ναι. Που ο Κάσανδρος κάποια στιγμή με το μικρό γιο, η Ροξάνη, με το μικρό γιο του Αλεξάνδρου, τον Αλέξανδρο, βρισκόταν στην Αμφίπολη. Όντως αποτελεί από ιστορικές πηγές επιβεβαίωση. Έχουμε την επιβεβαίωση. Βέβαια όλα αυτά τοποθετώντας τα σε μια πραγματιστική σειρά, θα πρέπει να λάβουμε με υπόψη και τα τελευταία ανασκαφικά δεδομένα από επίσημο στόμα και δεν μπορούμε να εκφράσουμε τίποτε παραπάνω από αυτά που ήδη γνωρίζουμε.
Όσον αφορά τώρα για τα αντικείμενα της δράμος που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι έχουμε σημαντικές εξελίξεις και αυτό γιατί η δράμα μέχρι τώρα δεν έτυχε ερευνητικών, ανασκαφικών ερευνών και έχοντας τη δυνατότητα αυτή να από το 2009 και εξής να κάνουμε ορισμένες ανασκαφικές δράσεις ή ανασκαφικές έρευνες, έχουμε κατανοήσει ότι η δράμα ήταν παραμελημένη και έχει σημαντικό αρχαιολογικό υπόβαθρο.